Το Φεβρουάριο του 2011, ο γέροντας βρέθηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο. Όλα τα πνευματικά του παιδιά τον περιτριγύριζαν όπως οι μέλισσες στην Κυψέλη. Αγωνιούσαν για την υγεία του και τον ρωτούσαν και για τα μελούμενα. Ο γέροντας με την καθαρότητά του έβλεπε μερικά πράγματα που το συνηθισμένο μάτι δεν βλέπει. Έτσι, τον ακούγαμε να μας λέει αυτά που βλέπουμε να πραγματοποιούνται σήμερα ή και πιθανόν να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. «Κύριος ήδεν», έλεγε ο γέροντας, ότι το κακό θα ξεκινήσει από την Συρία και περιμένουμε το λάθος των Τούρκων. Μα μην φοβούμαστε, γιατί εμάς τους Έλληνες δεν θα μας αγγίξουν πολύ τα γεγονότα. Ο Θεός των Ελλήνων και οι Άγιοι μας δεν θα επιτρέψουν άλλες συμφορές στην πολύπαθη πατρίδα μας. Τώρα από τον ουρανό είμαστε βέβαιοι ότι ο γέροντας θα προσεύχεται για όλους μας και για την βασανισμένη ορθόδοξη χώρα μας, και η παρησία του στο θρόνο του Θεού μας είναι μεγάλη.